Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιαφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Απελπιστική είναι η εικόνα που επικρατεί στον κάμπο της Μεσαράς μετά την επέλαση του καύσωνα, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή των υπαίθριων καλλιεργειών που, όπως τονίζουν, έγιναν κάρβουνο από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνέπειες της καταστροφής θα ακουμπήσουν για τις τσέπες των καταναλωτών, με τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανιούσα στις λαϊκές αγορές. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ομάδας Αμπελουργών Κρήτης, κύριο Μύρωνα Χιλιετζάκη, οι ζημιές είναι πολύ σοβαρές στη Μεσαρά, με την περιοχή των Μυρών να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μάλιστα, υπήρξε παραγωγός με 25 στρέμματα καρπούζι στη Μεσαρά, η οποία παραγωγή καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο άνθρωποι στις εντατικές του νησιού που εισήχθησαν με συμπτώματα θερμοκληξίας από την επέλαση του φωνικού καύσωνα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Κρήτη. Στην εντατική του Βενιζελίου νοσοκομείου, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας ιερομόναχος της Μονής Αγκαράφου. Ο μοναχός μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Παράλληλα, άλλη μια περίπτωση 80χρονης από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου σε πολύ βαριά κατάσταση. Εγκάρδια υποδοχή με τσικουδιά, με κρητικά σαρίκια και με παραδοσιακά κρητικά κεράσματα επεφύλαξαν οι κάτοικοι των Γκαγκαλών και τα μέλη της τοπικής ενορίας στα μέλη του ΚΑΠΗ Κουβαρά του Δήμου Σαρονικού και της ενορίας τους, με την οποία μάλιστα υπογράφηκε και απόφαση αδελφοποίησης. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο παραμονής και περιήγησης των μελών του ΚΑΠΗ σε αξιοθέατα της Κρήτης, έγινε υποδοχή και φιλοξενία τους στο προάβλιο της ενορίας των Γκαγκαλών το Σάββατο 1 Ιουλίου, που συνοδεύτηκε από ανταλλαγή δώρων και αναμνηστικών, αλλά και από τραπέζι φιλοξενίας και γλέντι με παραδοσιακούς χορούς. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον κύριο Δημήτρη Λιωδάκη, ο οποίος βρίσκεται παντρεμένος και μόνιμα εγκατεστημένος στο Δήμο Σαρονικού και μάλιστα είναι αιρετός δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος νομικού προσώπου στον ομώνυμο Δήμο. Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν οι αμπελουργοί τις σχετικές δηλώσεις τους προς τους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για τις ζημιές που υπέστησαν τα αμπέλια τους από τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, Νίκο Δασκαλάκη, εφόσον υπάρχουν ζημιές που υπερβαίνουν το 20% θα μπορούν οι αμπελουργοί να αποζημιωθούν, ενώ, όπως επισημαίνει, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα επιτραπέζια σταφύλια. Ήδη από χθες κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν βγει σε διάφορες περιοχές του νομού όπου υπάρχει εντονότατο πρόβλημα, προκειμένου να έχουν μια γενική εκτίμηση της ζημιάς. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.